μία εκδήλωση που δεν έχει χαρούμενο χαρακτήρα, αλλά είναι ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για αυτό το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας με τον τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία, διώξε το φόβο και μίλα». Μακάρι το κάθε λιθαράκι που προστίθεται, κύριε Σαριδάκη, σε αυτή την προσπάθεια να πιάσει τόπο για να σταματήσει πραγματικά αυτό το κακό. Κυρία Δουλγεράκη, κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα γενικό και ευγενικό προσκλητήριο ανάγκης ως ανάγκωμα στην αύξηση των κατακυλώμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Εν λόγω εκδήλωση, έχουμε την τιμή να παρευρίσκονται για να τοποθετηθούν καταλήλως και να απαντήσουν σε κρίσιμα και χρήσιμα ερωτήματα περί του κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, εξαίρετοι ομιλητές, γνώστες του θέματος και σπουδαίοι ως άνθρωποι και προσωπικότητες. Αν έχουμε χρόνο να ονομάσουμε και τους ομιλητές. Παρακαλώ, βεβαιότατα θα αναφερθούμε στους ομιλητές. Έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε γενικό σήμα, είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία, πώς το είπατε? Ότι πρόκειται για ένα γενικό και ευγενικό προσκλητήριο ανάγκης ως ανάγκωμα στην αύξηση των καταγγελόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Μακάρι να το πάρουμε το μήνυμα όλοι μας. Μακάρι, κυρία Σαριδάκη, να το πάρουμε όλοι μας το μήνυμα. Άνδρες, γυναίκες, γυναίκες, άνδρες, γιατί είμαστε εμείς ως μέλη μέσα σε ένα σπίτι και μαζί και τα παιδιά που έχουμε φέρει στον κόσμο και χρειάζονται να έχουν αυτή την ηρεμία που χρειάζεται μέσα στο σπίτι τους. Παρακαλώ πολύ να πάτε στους ομιλητές, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το ποιοι θα πάρουν το λόγο σε αυτή σας την εκδήλωση. Λοιπόν, μαζί μας θα είναι ως ομιλητές ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει για το ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και πώς ερμηνεύει τροποντινά η Εκκλησία μας το χαρακτήρα αυτών των περιστατικών που διαταράσσουν την οικογενειακή γαλήνη και ειρήνη. Και τι πιο σημαντικό, κυρία Δουλγεράκη, αυτές οι απαντήσεις να δίδονται διαστόματος του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Mm-hmm. Ακολούθως, ο αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρινας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Γεώργιος Τσαγκαράκης, που θα αναφερθεί στην πρόνοια της αντιδημαρχίας κοινωνικής μέρινας σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικότερα για το ποιες υπηρεσίες λειτουργούν προς την προστασία των θυμάτων, καθώς και ποιες ενέργειες γίνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου προς αυτή την κατεύθυνση. Η αξιωματικός της Ελλάς ενταγμένη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η κυρία Δήμητρα Λιάρπη, που θα αναλύσει το πλαίσιο διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας από την υπηρεσία της και ειδικότερα στο κομμάτι της διερεύνησης, της εξέτασης και της ενημέρωσης, και ακόμα θα αναφέρει συγκεκριμένες καταγραφές και στοιχεία από την υπηρεσία της. Η κυρία Μέρη Ταχιαδάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και αρμόδια του Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί, θα περιγράψει το πολύ σημαντικό το στάδιο που η γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας απευθύνεται στην υποστηρικτική δομή του συνδέσμου, πώς μπορεί να το κάνει και ποιο το πλαίσιο ενεργειών που εξελίσσεται στη συνέχεια. Και επίσης θα υπάρξει παρουσίαση για καταγραφές πραγματικών περιστατικών στην υποστηρικτική δομή του Ξενώνα. Η κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού Ηρακλείου, θα αναφέρει τις προϋποθέσεις που απαιτούν την παρέμβαση του Χαμόγελου του Παιδιού και ειδικότερα πότε και σε ποιες περιπτώσεις παρεμβαίνει και με ποιους τρόπους επιτελείται αυτή η παρέμβαση. Και επίσης θα παρουσιαστούν και από εκείνη πραγματικά δεδομένα και στοιχεία από τον εργαλισμό του Χαμόγελου. Τέλος, ο κύριος Απόλλων Καλογερόπουλος, δικηγόρος Ηρακλείου, έμπειρος νομικός και για χρόνια στην Επιτροπή Συνταγματικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου, θα αναπτύξει το νομικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο και τροποποιήθηκε πριν 10 ημέρες. Και ακόμα θα περιγράψει τη θεσμοθετημένη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης. Χαιρετισμό, ενώ να αναφέρουμε, χαιρετισμό θα απευθύνει η αρμοδίωση, η αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και ισότητας της περιφέρειας Κρήτης, κυρία Γεωργία Μιλάκη.
Τώρα να πω το εξής, κύριε Σαρεδάκη, ακούγοντάς σας, ότι μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινή μάχη σε ό,τι έχει να κάνει έτσι ακριβώς με τη βία, και για την κυρία Παπαδάτου και για την κυρία Παχιαδάκη και για την κυρία Λιάπη. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι που πραγματικά δίνουν μάχη στην καθημερινότητα, έτσι ακριβώς, στο πεδίο, για την αντιμετώπιση αυτού του αναθέματος. Πολύ σωστά το είπατε, καλά κάνετε και το είπατε, και γι' αυτό σας ξαναρώτησα. Γενικό προσκλητήριο ανάγκης απέναντι στο ανάθεμα της βίας. Να σας πω, κοινωνικός λειτουργός είστε. Πείτε μου πώς, έτσι, μια πολύ μικρή κουβέντα με κύριε Σαρεδάκη, γιατί ούτως ή άλλως εσείς θα συντονίζετε και αυτή την εκδήλωση. Πείτε μου με μια κουβέντα, δύο κουβέντες, τρεις, σε αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί αυτό το ανάθεμα, γιατί αυτή η καθημερινή μάχη, γιατί αυτά τα συνεχή περιστατικά, κάθε μέρα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κυρία Δουλγεράκη, κατά βάση πρόκειται για συμπεριφορές ή ενέργειες που διακρίνονται από ακραία επεισόδια ένταστρα και χειροδικίας που συμβαίνουν κατ' επανάληψη μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας, διαταράσσοντας ισορροπίες και καθιστώντας νοσηρό ένα πλαίσιο που υπό άλλες συνθήκες αποπνέει ασφάλεια και σταθερότητα. Μα δεν έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε διαφορετικά τη ζωή μας? Γιατί πρέπει να πάμε σε αυτή την επιλογή της βίας? Αυτό διαρωτώ με. Κυρία Δουλγεράκη, αφαίρεστα έχουν γίνει και γίνονται σημαντικές και αξιόλογες και κρίσιμες προσπάθειες για τον περιορισμό του κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, βασισμένες κυρίως στο ενδιαφέρον, τις πρωτοβουλίες και το φιλότιμο αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. Όμως, όπως σωστά το θέσατε, το θηρίο της ενδοοικογενειακής βίας δεν δίνεται να κοπάσει ως φαίνεται, με τον πόρο και το σκοτάδι της βίας να επιμένουν κεισαλέα και με τρόπο αδυσόπιτο, θα έλεγα. Ως εκ τούτου, επιβεβλημένη θεωρείται η συστράτευση των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας ως ανάκομα σε ένα ζήτημα που καταρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εκφοβίζει την ατομική ελευθερία ή σε ακραίες περιπτώσεις στερεί την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Και όπως και επειδή να απαντήσω στο ερώτημά σας, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, οι επιπτώσεις στη ζωή των θυμάτων είναι δραματικές και περιλαμβάνουν μικρές ή βαρύτατες σωματικές ζητάδες. Επιπλέον έχουμε ψυχοσυναισθηματική αναστάτωση και σύγχυση, με το φόβο και τις ενοχές, τη μειωμένη αυτοεκτίμηση και σταδιακά τη γενική απομόνωση να κυριαρχούν. Και σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα δεν προβάλλουν οποιαδήποτε αντίσταση εξαιτίας του φόβου μεγαλύτερων δεινών και καταφεύγουν να σας μοίρα στην επιλογή της σιωπής ως μέσο προστασίας της οικογένειας από πιθανό διασυρμό ή κοινωνικό στιγματισμό, υπομένοντας αθόρυβα τον όποιο βασανισμό και ακολουθώντας το δικό τους γολγοθά. Έτσι. Και το ερώτημα παραμένει ρητορικό για τον καθένα από εμάς, που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δώσει απάντηση για τον ίδιο τον εαυτό, γιατί επιλέγω αυτή την οδό αντί εκείνη την άλλη που θα μου δώσει την βοήθεια και τη γαλήνη μέσα στο δικό μου το σπίτι και για μένα και για την οικογένειά μου, συνολικά τα μέλη της οικογένειάς μου. Να επαναλάβουμε. Τετάρτη 13 Μαρτίου, ώρα 6 το απόγευμα. Νέτουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορονέου 9, δεύτερος όροφος στο κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρεδάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε θερμά.